στιγμής ήταν η περίχη του ΠΑΟΚ και δίκαια πήρε την ίδια. Όταν πέσει απέναντι στο Παναθηναϊκό, μια ομάδα που είναι πλήρης και είναι οργανωμένη πάρα πολύ καλά και είναι παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλη αξία και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και το ότι έχουν δώσει πάρα πολλά παιχνίδια μαζί και έχουν εμπειρίες, για να μπορείς να κερδίσεις πρέπει εσύ να είσαι πάρα πολύ καλός και ο Παναθηναϊκός να μην έρθει με ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο κόουτς, ήρθε πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Ίσως το βοήθησαν τρία παιχνίδια εκτός έδρας και μετά από μία ήττα που ήρθε για τον Ολυμπιακό ήταν ακόμη πιο συγκεντρωμένοι παίχτες. Ήταν πολύ δυνατός στις γραμμές. Δηλαδή, τώρα εμείς από ΠΑΟΚ δεν ήμασταν αυτό που θέλαμε να είμαστε. Δεν παίξαμε αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε. Βέβαια, συνεπέρασε πάρα πολύ η Άννα του Παναθηναϊκού και ότι μας έβγαλε έξω από ορισμένες γραμμές και ορισμένες επιλογές τις οποίες είχαμε. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε πολλές φορές σολιγορία, τόσο στην κίνηση των παιχτών όσο και στην κίνηση της μπάλας, με αποτέλεσμα να δώσουμε εύκολα την μπάλα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος από εκεί και πέρα, έχοντας μια διαφορά στο σκόρ, έπαιζε πολύ πιο άνετα σε όλο το παιχνίδι από ό,τι